Καλημέρα σας. Μετά από τα πολύ όμορφα, και πολύ σημαντικά πράγματα που ακούσατε, θα προσπαθήσω σκληρά να σας μεταφέρω βέβαια κάπου αλλού και να σας μιλήσω για τις δράσεις των παιδικών βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου. Δυστυχώς θα σας πω πολλά πράγματα που τα έχετε ήδη ακούσει, αλλά αυτό είναι καλό γιατί σκέφτομαι ότι όλοι έχουμε την ίδιο προσανατολισμό. Ποιος είναι ο ρόλος που καλείται να παίξει σήμερα μια βιβλιοθήκη σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και διοικητικών αλλαγών? Αυτό είναι το ερώτημά μας. Μια βιβλιοθήκη σήμερα οφείλει καταρχάς να είναι ένας χώρος αισθητικής, εξοπλισμένος με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, με πλούσια και ενημερωμένη συλλογή και εξειδικευμένο προσωπικό, στελεχωμένη, το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σημερινού αναγνώστη, ο οποίος κατακλείζεται με πληροφορίες, πάρα πολλές, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το διαδίκτυο φυσικά. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και κάποιες φράσεις από το κείμενο εισήγηση της Ζωής Βαλάση, από το κείμενο εισήγηση της βιβλίας στο Ράφι. Το βιβλίο διαβάζεται με τα μάτια, αλλά και με τα χέρια, με την όσφρηση, αλλά και την ακοή. Επομένως, θα πρέπει να είναι ένας χώρος που έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τα βιβλία και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ηλικίες και το περιβάλλον να κινητοποιεί όλες τις αισθήσεις. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, θα το λέω χαϊδευτικά, στέκει Νεάπολης, για να μην σας κουράζω, λειτουργεί σε μια υποβαθμισμένη περιοχή τα τελευταία 10 χρόνια και δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι χάρη στο στέκι της Νεάπολης, η περιοχή αναβαθμίστηκε. Στη βιβλιοθήκη της Νεάπολης τα έπιπλα, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και όλο το περιβάλλον, βοηθούν στο να νιώθουν τα παιδιά άνετα και ασφαλή, μετατρέποντας έτσι τη βιβλιοθήκη σε ένα οικείο μέρος, χώρο όπως αισθάνονται το σπίτι τους. Θα ήταν ιδανικό βέβαια να μπορούμε να εντάξουμε στο μέλλον και ειδικές κατηγορίες αναγνωστών, όπως παιδιά με προβλήματα όρασης και μετανάστες, αν και μετανάστες πολλά παιδιά από άλλες χώρες υπάρχουν και έρχονται στο στέκι μας. Και η κυρία Βαλά συνεχίζει, για να μην ξεφεύγω, εσείς οι βιβλιοθηκάροι που χειρίζεστε σήμερα τις αλλαγές, μην έχετε αυταπάτες. Μην αποδέχεστε άκρητα όλα όσα προβάλλονται ως απόλυτη αναγκαιότητα και μοναδική οδός περιπεπλημένη με την έγκλη της προόδου. Χρειάζεται επομένως εξειδικευμένο και ενημερωμένο προσωπικό, φυσικά μιλάμε για βιβλιοθηκονόμους, με άρτια γνώση του αντικειμένου, το οποίο προσωπικό μπορεί να ενημερώσει τα παιδιά για τις παγίδες και τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο. Έχουμε την τύχη να εργάζονται και να συνεργάζονται, μ' άρεσε που άκουσα πολλές φορές τη λέξη συνεργασία, μεταξύ τους δύο βιβλιοθηκονόμοι στο στέκι της Νεάπολης, η συνάδελφος Κωνσταντίνα Μαγκλάρα και εγώ, και μία βιβλιοθηκονόμος, παλιά καραβάνα όπως τη λέμε, στο στέκι παιδιού, η κυρία Πινελόπη Πολυχρόνου. Τέλος, η κυρία Βαλάση αναφέρει, μια βιβλιοθήκη με τα ράφια της γεμάτα βιβλία είναι ένα σύμπαν με την αιωνιότητα χωρισμένη σε τόμους. Διαιρεμένη σε τόμους, με συγχωρείτε. Η ενημέρωση και η συνεχόμενη ανανέωση του υλικού είναι απαραίτητη, ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον και των μικρών και των μεγαλύτερων. Το στέκι παιδιού αριθμεί 1.500 μέλη και δανείζει περίπου 500 βιβλία το μήνα, ενώ το στέκι της Νεάπολης έχει περίπου 1.900 μέλη και δανείζει περίπου 1.100 βιβλία το μήνα. Θα καταλάβετε και για ποιο λόγο συμβαίνει να δανείζονται λιγότερα παιδιά στο στέκι παιδιού. Να πω ότι οι βιβλιοθήκες αποτελούν μέλος του δικτύου βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου. Είναι αυτά που λέγαμε χθες. Ο κατάλογος τους είναι προσβάσιμος από το διαδίκτυο. Ανήκουν στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και αρχείων μουσείων και βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ του Δήμου Βόλου, λόγω του Καλλικράτη, όπως είπαμε, αναφέραμε. Οι παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου Βόλου ενισχύουν το έργο τους δημιουργώντας και οργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι ένα σημείο συνάντησης του παρόντος με το παρελθόν, ένα μέσο επικοινωνίας του σύγχρονου ανθρώπου με κοινωνίες άλλων εποχών, ένα ταξίδι στην ιστορία και τον πολιτισμό. Η γνώση δεν προσφέρεται, ανακαλύπτεται και βιώνεται μέσα από το διάλογο, τη συνεργασία, το παιχνίδι, τη δημιουργία. Κάθε πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 ώρες και χωρίζεται σε 2 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την προβολή και εκτέλεση της δομής του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω οπτικοακουστικού υλικού και εμψύχωσης. Στη δεύτερη ενότητα, τα παιδιά, έχοντας αποκτήσει ερεθίσματα και εικόνες, δημιουργούν τα δικά τους έργα στα εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, κατασκευών κτλ. Δεν θέλω να σας κουράσω. Υπάρχουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ήδη με περισσότερα λόγια, απλά τα αναφέρω επιγραμματικά εδώ.
υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, την οποία θα τη δείτε και μέσα στις περιλήψεις των εισηγήσεων και στο τέλος. Γνωριμία ούτως ή άλλως και από τον τίτλο καταλαβαίνετε πάνω κάτω που αναφέρονται. Πραγματοποιούμε λοιπόν τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα: Γνωριμία με τον κυκλαδικό πολιτισμό, Μια μέρα σε ένα νεολιθικό χωριό, Ζωγράφος Νικόλαος Γύζης, Εποχή και το έργο του, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Η απεικόνιση της γέννησης στη Βυζαντινή με τα Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή τέχνη. Είναι το πρόγραμμα που τρέχει για αυτό το μήνα, γιατί είναι χριστουγεννιάτικο. Το ζώο της πατρίδας μου, το αλφαβητάρι της θάλασσας. Μια μέρα στο Βασίλειο των Ζώων, ανακαλύπτοντας τον Χουάν Μιρό, μια εικαστική συνομιλία με τα παιδιά. Σ' αγαπώ στον Αλάτι, είναι από τα πιο πετυχημένα μας προγράμματα, αφορά την ιστορία της διατροφής. Τα ζώα της Ελλάδος, το Πάμε Βιβλιοθήκη, που έχω την τιμή να το έχω αναλάβει. Και το Άγαλμα που κρύωνε. Το Άγαλμα που κρύωνε μιλάει για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Πολύ γνωρίζουμε εκείνο το άγαλμα το οποίο έχουν φέρει πρόσφυγες από τη Σμύρνη το 1922, το οποίο έχει γίνει και βιβλίο από τον κύριο Χρήστο Μπουλότη. Σας δείχνω επιγραμματικά μερικές εικόνες από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Αυτό αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το Πάμε, συγγνώμη, το Σ' αγαπώ σαν το αλάτι, για τη διατροφή. Στο εργαστήριο της κεραμικής, όπου τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν το δικό τους αγαπημένο πιάτο ή κάποιο επάγγελμα που σχετίζεται με τη διατροφή, όπως κυρίως η φωτογραφία. Πιστέψτε με, τα παιδιά φτιάχνουν απίστευτα έργα, πρέπει να έρθετε να τα δείτε από κοντά. Και στη ζωγραφική, στο εργαστήριο της ζωγραφικής, έτσι μόνο και μόνο για να πάρετε κάποιες ιδέες, σαν κάποιες εικόνες στο μυαλό σας. Θέλω να αναφερθώ και στο πολύ πολύ σημαντικό μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ένα βιβλίο Πάω Σινεμά. Την προηγούμενη χρονιά είχε πραγματοποιηθεί ένας κύκλος εκδηλώσεων από τις παιδικές βιβλιοθήκες του Δημοπόλου με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκέτε της Αθήνας. Προβλήθηκαν για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 4 ταινίες από διάφορα από γνωστά λογοτεχνικά, βασισμένα σε γνωστά λογοτεχνικά έργα, στο κινηματοθέατρο Αχίλιον. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, στο ΣΤΕΚΙ της Νεάπολης, από τον Διονύση και τη Ζωή Βαλάση, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ένα βιβλίο Πάω Σινεμά, με θέμα τη σχέση του κινηματογράφου με τη λογοτεχνία. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν μαθητές των τελευταίων τάξεων δημοτικού και γυμνασίου. Συνολικά στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, μέχρι σήμερα, από τότε που έχουν ξεκινήσει, έχουν λάβει περίπου μέρος 16.000 παιδιά. Στο ερώτημα που με ρώτησε. Εκτός από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, ασχολούμαστε με ανοιχτές εκδηλώσεις που αφορούν το βιβλίο, όπως ανοιχτά θεατρικά εργαστήρια, εργαστήρια ζωγραφικής κατασκευών. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε συγγραφείς και εικονογράφους, να προσκαλούμε συγγραφείς και εικονογράφους παιδικών βιβλίων. Από το 2004 ξεκίνησε ένας πρωτοποριακός κύκλος εκδηλώσεων για τα παιδιά του Βόλου, με τίτλο Παιχνίδια με την τέχνη, καλλιτέχνες γράφουν για τη ζωή του ζωγραφίζοντας με τα παιδιά, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να συνομιλήσουν με τους ίδιους καλλιτέχνες, να μάθουν στοιχεία για τη ζωή τους, να δουν πρωτότυπα έργα τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις και τις απορίες τους, και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλές οι απορίες, να προβληματιστούν για τα έργα που είδαν και διάβασαν μαζί με τον καλλιτέχνη, ανακαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο πώς οι καλλιτέχνες εμπνέονται από τη φύση, το περιβάλλον και τις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη λειτουργία εργαστηρίου, που κάθε φορά είναι διαφορετικό, γιατί αφορά τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο κάθε καλλιτέχνης για να εκφραστεί, και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα εμπνευσμένα από το έργο του καλλιτέχνη. Σε αυτόν τον κύκλο είναι καλεσμένοι εικαστικοί, συγγραφείς, εικονογράφοι. Παράλληλα, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων Παιχνίδια με την τέχνη, οργανώνονται εκθέσεις, να το αναφέρω αυτό, πρωτότυπων έργων εικονογράφων, παιδικών βιβλίων, όπου πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικά προγράμματα με τα σχολεία. Συχνά υπάρχει συνεργασία και με τα βιβλιοπολία της πόλης. Χάρηκα πολύ που χθες το ανέφερε και μία κυρία προς το τέλος στην εισήγησή της για τη συνεργασία μεταξύ βιβλιοθήκης και βιβλιοπολίων. Καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το ευχαριστούμε πάρα πολύ και από το βήμα αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα με τη συνομιλία λόγου και εικόνας μια εκδήλωση το Φεβρουάριο 2011 που αφορούσε τα 100 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μέχρι σήμερα έχουν εκθέσει έργα του εικονογράφοι συγγραφείς Σοφία Ζαλακούκα, Βασίλης Παπατσαρούχας, Βάλη Λιάπη, Οξάνα Τσάος, Φωτεινή Στεφανίδη, Χρήστος Δήμος, Ελένη Βλάχο, Έφη Λαδά και Δημήτρης Μωράρος.
Να αναφερθώ στα αναλόγια παιδικής λογοτεχνίας. Είναι ο κύκλος αναλογιών παιδικής λογοτεχνίας με συνοδεία ζωντανής μουσικής και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας από 7 έως 14 ετών. Συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς. Η παιδική βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για συνεργασία με φορείς του Δήμου και θέλοντας να βοηθήσει στο έργο στον τομέα των οικαστικών και της προώθησης ανάγνωσης και της φιλαναγνωσίας και του βιβλίου, συνεργάζεται με τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα τμήματα των οποίων όλων των τμήματων των παιδικών σταθμών, εννοώ του οργανισμού του Κέντρου Παιδιού, παρακολουθούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε χρόνο στον χώρο του Κέντρου. Τέλος, το στέκι μας της Νεάπολης συνεργάστηκε με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου και συνεργάστηκαν σε ένα εργαστήριο προφορικής αφήγησης με υπεύθυνο τον παιδαγωγό Στέλιο Πελασγό. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η έκδοση δύο βιβλίων. Το πρώτο ήταν το εργαστήριο προφορικής αφήγησης και το δεύτερο, ο χρόνος έγινε λόγος, ένας αιώνας μέσα από προφορικές αφήγησεις. Τώρα, επειδή είπαμε και εν μέσω οικονομικής κρίσης και διοικητικών αναγκών, όπως σας είπα, χάρηκα πολύ που η ανάγκη για ευρύτερη και ουσιαστική συνεργασία είναι παραπάνω από επιτακτική. Πιστεύουμε όμως, σαν παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου Βόλου, ότι χρειάζεται να αξιοποιηθεί όλο το επιστημονικό και πνευματικό δυναμικό της κάθε πόλης και να πραγματοποιηθούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς και συλλόγους. Και θέλω να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί, περισσότερο ίσως από όσο έχουμε γίνει ήδη. Υπάρχει σκέψη, σαν σκέψη μονάχα, για καταβολή ενός πολύ μικρού αντιτίμου σε αυτές τις κοινές μας εκδηλώσεις, σε αυτές τις κοινές μας δράσεις. Άλλωστε, όταν συνεργάζονται δύο βιβλιοθήκες, είναι καλύτερο και ευκολότερο το αποτέλεσμα. Δουλεύουν περισσότερα άτομα, οπότε μοιράζεται η δουλειά. Και θα μας επιτρέψει λοιπόν να ανανεώσουμε ένα μικρό αντίτιμο, αν μαζευτεί τη συλλογή μας και να περιορίσουμε τα έξοδά μας. Δεύτερον, συνεργασία με τοπικούς φορείς που θα βοηθούσαν στην επίτευξη των στόχων της βιβλιοθήκης μας, των βιβλιοθηκών μας για την ακρίβεια, όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουμε την τύχη να το έχουμε στον πόλο μας. Κάθε πόλη, σχεδόν όλες οι πόλεις έχουν ένα πανεπιστήμιο. Έχουμε συνεργαστεί με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων για παραγωγή θεατρικής παράστασης βασισμένη σε βιβλίο. Έχουμε συνεργαστεί με το Παιδαγωγικό Τμήμα. Έχουμε συνεργαστεί και με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Εκεί είχα και τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω και την κυρία Παπάζογλου. Είχαμε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και κάτι που θα ήθελα να αναφέρω στο τέλος, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε χθες, συνεργασία και με την τοπική εκκλησία. Δεν είμαι εδώ για να σας πω κάτι, θα σας αναφέρω μόνο την προσωπική μας θέση και ό,τι έχουμε ζήσει, το βίωμά μας. Ο χώρος, η παιδική βιβλιοθήκη του Στέκη Παιδιού, στεγάζεται σε κτίριο που έχει παραχωρηθεί δωρεάν από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Γιατί το άλλο στέκη στο οποίο βρίσκονταν του Δήμου δεν λειτουργεί πια. Για λόγω λειτουργικών λόγων κτλ. Ήταν δύσκολο να συνεχίσει τη λειτουργία του. Και αυτό ήθελα να σας το αναφέρω. Τη φετινή χρονιά, λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, πραγματοποιούμε εκδηλώσεις και με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό αξιοποιούμε το δυναμικό της πόλης. Να αναφέρω και κάτι τελευταίο, ότι από όλους όσους θα καλέσουμε φέτος, μόνο η κυρία Φωτεινή Στεφανίδη και ο κύριος Μπουλώτης έρχονται από Αθήνα, όλοι οι υπόλοιποι είναι από το Βόλο. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ανοιχτά θεατρικά εργαστήρια, βασισμένα σε βιβλία, αναλόγια παιδικής λογοτεχνίας με τίτλο «Ήμουν και εγώ παιδί και διάβαζα», στο οποίο πνευματικοί άνθρωποι διαβάζουν τα αγαπημένα τους παιδικά αναγνώσματα στα παιδιά, έκθεση της εικονογράφου Φωτεινής Στεφανίδη, εκεί κάπου βάζουμε και τον παράγοντα βιβλιοπωλείο, εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Κουλώτη, «Ο ρομαντικός γάτος του βυθού» και εικονογράφηση της κυρίας Φωτεινής Στεφανίδη και επιπλέον εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται, να το πούμε, από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και αρχείων μουσείων και βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΒ Δήμου Βόλου και την κοινοφελή επιχείρηση ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ του Δήμου, στην οποία ανήκει το ΣΤΕΚ Νεάπολης. Τελειώνοντας, χρειάζεται να πούμε το αυτονόητο: τα παιδιά χρειάζονται και γελαστούς και πρόθυμους βιβλιοθηκονόμους. Κάθε παιδί οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης έχει το δικαίωμα να ξεφύγει στο ωραιότερο βιβλίο, να έχει πρόσβαση στο βιβλίο, να χαθεί μέσα στο μαγικό κόσμο της γνώσης που αυτό χαρίζει. Είναι αναφέρω το δικαίωμά του, όπως και όλων μας, και μέρημνα της κοινωνίας μας να προσφέρουμε και να παρέχουμε αυτό το δικαίωμα σε όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Κεκοπούλου, την κυρία Αλεξανδράκη, την κυρία Παπάζογλου και τον κύριο Πολίτη. Καθένα από τον τρόπο του βοήθησαν να είμαι εδώ μαζί σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.